Όδο φωτισμό απέκτησε ο οικισμός Νυφέας, ενώ προβλέπεται να μπουν ακόμη και 15 πυλώνες άμεσα. Έχουν ήδη παραδοθεί παιδικές χαρές, έγινε ο καθαρισμός φρεατίων που δεν είχε γίνει ποτέ. Αυτά λοιπόν είναι μερικά από τα έργα που έχουν γίνει από την ανάληψη των καθηκόντων της Προέδρου της Κοινότητας Πανδρόσου Ρούλα Κοντοπούλου, που αριθμεί 3 οικισμούς. Που και ακόμη και τώρα που έκλεισαν τα αγροτικά ιατρία, η ίδια σε συνεργασία με τη γιατρό εξυπηρετεί τους δημότες της με τις συνταγογραφήσεις. Ναι, καταρχάς να ευχαριστήσω τους δημότες μου. Να ευχαριστήσω και τους 3 οικισμούς, και την Πάνδρουσο και την Νυμφαία και τα σύμβολα. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο που ανταποκρίθηκε στα αιτήματά μου. Τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή και όλους τους υπαλλήλους του Δήμου. Εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα παράπονο. Αυτό που έγινε ήταν η τσιμεντόστρωση πηγαίνοντας για τα νεκροταφεία όπου δεν υπήρχε δρόμος. Τοποθέτηση ενός κιόσκι απέναντι σε ένα παρεκκλήσι που βρίσκεται μέσα στα νεκροταφεία και γίνεται τακτικά λειτουργίες. Αντικατάσταση κάδων στον οικισμό Συμβόλων και Πανδρόσου. Η παιδική χαρά. Παιδική χαρά που το καλοκαίρι έσχιζε από ζωή. Από Κομωτινή ερχόταν με τα καφεδάκια τους, με τα παιδάκια τους. Τους έβλεπα κι εγώ και ένιωθα κάποια ικανοποίηση ότι κάτι έκανα. Ενώ στην αρχή είχαν αμφιβολίες στο χωριό τι θέλει στην παιδική χαρά, αλλά μετά τους άρεσε. Γιατί ωραίο πράγμα είναι να βλέπεις να έρχεται ξένος κόσμος στο χωριό σου. Επίσης θα γίνει και ένα κιόσκι το οποίο ήδη είναι έτοιμο, αλλά δεν το έχουν τοποθετήσει, και αντικατάσταση το ταμπλό στις μπασκέτες. Στη Νυμφαία έγινε η αγροτική οδοποιία, άνοιγμα χαντακιών όπως και στη Νυμφαία και στα Σύμβολα και στην Πάνδρουσο για τα όμβρια, για λόγω πλημμύρας. Καθαρισμός φρεατίων που δεν έχει γίνει ποτέ. Αποκατάσταση μιας ποτίστρας στην Νυμφαία που ήταν χαλασμένοι και δεν είχαν τα ζώα τους που να πιούνε νερό, και εκεί πιστεύω να βοηθήσει λίγο η άβαξ γιατί θέλει κάποια συντήρηση, αλλά και αυτή πήραμε την έγκριση, θα γίνει. Επίσης, είναι στο πρόγραμμα, τελείωσε η μελέτη για 3 Ιρλανδικές που θα γίνουν κάτω στο ποτάμι για να έχουν πρόσβαση, γιατί με τις πυρκαγιές δεν ξέρω αν ήρθατε, δεν είχαν πρόσβαση για να μπουν στο δρόμο μέσα για να σβήσουν τις φωτιές. Ήταν Ιρλανδικές, αλλά τις πήρε το νερό. Επίσης, εδώ να ευχαριστήσω και την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Κομωτινής, τον κύριο Μουρτίδη, γιατί κάναμε μια εξόρμηση προς τα χωριά, την Νυμφαία, τα Σύμβολα και την Πάνδρουσο. Έγινε μέτρηση ζαχάρου, έγινε μέτρηση κορισμού, μέτρηση ποίησης. Είχαμε στο πρόγραμμα να ξαναπάμε, αλλά ύστερα λόγω πανδημίας το σταματήσαμε. Τώρα πιστεύω ότι κάποια στιγμή ότι θα πάμε. Τοποθέτηση πάγκων και στους 3 οικισμούς, με καινούριους πάγκους και στους 3 οικισμούς. Να ευχαριστήσω το Πράσινο, το Τμήμα Πρασίνου και το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου μας για ορισμένα μέρη τα οποία είχαν να καθαριστούν εδώ και χρόνια, όπως είναι εδώ πάνω στο Αγροτικό Ιατρείο, και είχε κάτι πολύ γέρικα δέντρα τα οποία θα έφτιαναν ζημιές. Οι άνθρωποι, δεν μπορώ να πω, με όλη την καλή τους την καρδιά τα τακτοποίησαν. Επίσης, αυτά τα παρτέρια που βλέπετε εδώ πέρα ήταν ρημαδιό. Έγινε κάποια, στέψαμε ορισμένα λουλουδάκια όμορφα εδώ λίγο και νομίζω ότι ομόρφινει λίγο ο τόπος. Όσον αφορά το αγροτικό ιατρείο, δουλεύει αυτή τη στιγμή. Ναι, να σας πω για το αγροτικό ιατρείο. Πολλά χωριά παραπονιούνται για τα αγροτικά τους ιατρεία. Εγώ δεν έχω κανένα παράπονο. Εγώ κάνω το εξής με το αγροτικό ιατρείο. Παίρνω τη γιατρό μου τηλέφωνο, η οποία είναι στον Νίασμο, και την παρακαλώ πολύ, και έρχεται 1-2 φορές το μήνα
και εξυπηρετεί εδώ τους κατοίκους. Γιατί όπως καταλαβαίνετε στο χωριό μας είναι όλοι ηλικιωμένοι, δεν μπορούν να κατηβούν και κομωτινοί, να μην υποχρεώνονται και στα παιδιά τους, αλλά να είναι καλά η γυναίκα και να μην μπορεί να έρθει τώρα λόγω των εμβολιασμών, γιατί αυτούς τους έχουν σε κέντρα εμβολιαστικά, πάλι εξυπηρετεί, παίρνω τις συνταγές τους, τους φέρνω, τους μοιράζω, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Από ό,τι άκουσα και όντως αληθεύει αυτό, από την περιφέρεια είχε περάσει από περιφερειακό συμβούλιο για την τοποθέτηση αναμνηγεννητριών στον οικισμό Πάνδρουσο Νυμφαία Σύμβολα. Όσο γι' αυτό, κατόπιν συνεννοήσεως με το τοπικό συμβούλιο και ορισμένων και σχεδόν με όλων των κατοίκων των οικισμών, εκτός από μερικούς, κάναμε κάποια αντίρρηση για αυτό το θέμα, γιατί δεν θέλουμε να απογυμνωθούν τα βουνά μας. Καλό μεν, υπάρχουν και ανταποδοτικά σε αυτό το θέμα, όπως μείωση ρεύματος, δρόμους κτλ. Τα ξέρω αυτά, αλλά και από την άλλη όμως θέλουμε τη φύση να παραμείνει όπως είναι. Και ύστερα έχουμε και πολλούς κτηνοτρόφους, όπως στα Σύμβολα, στην Νυμφαία, και εδώ έχουμε πολύ μελισσοκομεία. Γι' αυτό το λόγο κάναμε μία αντίρρηση και πήρε αναβολή το θέμα αυτό. Επίσης ήθελα να σας πω ότι έγινε αίτηση προς την δασονομία για δωρεάν ξύλα, καυσόξυλα τώρα για τους χειμερινούς μήνες, αλλά από τους τρεις οικισμούς δικαιούνται μόνο οι νυμφαία και έτσι για 4 μέρες θα κόβουν ελεύθερα ξύλα. Όσο για τους 2 άλλους οικισμούς μπορούν να πάνε να κόψουν, αλλά με ορισμένα κοινωνικά κριτήρια. Επίσης ήθελα να σας πω ότι επειδή δεν λέω για τους πανδροσιώτες. Οι πανδροσιώτες τους βγάζουν το καπέλο. Στην καθαριότητα είναι άψογοι. Αλλά βλέπω ορισμένα άτομα τα οποία έρχονται εκτός πανδρόσου και ρίχνουν σκουπίδια κατά εδώ, κατά εκεί, στους κάδους, μπάζα, και έγινε τοποθέτηση ορισμένων πινακίδων στα σημεία αυτά. Αλλά δυστυχώς πάλι δεν τηρούνται αυτά τα μέτρα. Επίσης, ο Δήμος, η Τεχνική Υπηρεσία, επειδή υπήρχαν πολλές λακκούβες στους δρόμους, στους οικισμούς, ειδικά στην Νυμφαία, στα Σύμβολα και εδώ στην Πάνδρουσο, φρόντισε να ρίξει πίσα. Θα μου πείτε ότι η πίσα είναι προσωρινή, αλλά πιστεύω ότι με τα αιτήματα που έχω κάνει για ορισμένους δρόμους ότι θα γίνουν τσιμεντοστρώσεις, πιστεύω ότι θα γίνει και αυτό το αίτημα. Να ευχαριστήσω πάλι το κανάλι σας, να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, να ευχαριστήσω τη Δημοτική Αρχή, όλους τους αντιδημάρχους, τους δημοτικούς υπαλλήλους και να ευχαριστήσω προπαντός και με όλη μου την αγάπη να είναι γερή δυνατή η συνδημότης μου. Ο οικισμός Νυμφαίας, Πάνδρουσος και Σύμβολα. Και ξέρετε κάτι, κυρία Κινέζο, όταν κάτι κάνετε και το αγαπάτε, αποδίδει κιόλας. Και εγώ αυτό μ' αρέσει, με ικανοποιεί.